3-1 το σκορ, μπήκαν στο σκορ και η κόκκινη επόμενη αναμέτρηση. Σάκης Κατσούλης, Ηλίας Γκότσης. Έτοιμοι! Δύο παίκτες στα δύσκολα. Η Δαλάκα και πάλι δίνει τη λύση. Για να δούμε αν μπορεί να συνεχίσει. Ο Σάκης δυσκολεύεται πολύ. Ο Ηλίας στο εμπόδιο ισορροπίας. Είναι και δύο μέτρα και κατεβάζει το πάνω σκηνή και δεν έχει πολύ καλό κράτημα. Ο Σάκης χτυπάει λίγο με τον δεξί ώμο πάνω στο εμπόδιο, είναι πολύ κοντά. Αυτά τα εμπόδια πρέπει να προσέξουν λίγο οι παίκτες. Ξέρω ότι πάνω στη φούρια τους πολλές φορές δεν υπολογίζουν. Ο Σάκης ανοίγει τα πορτάκια, παίρνει τα δύο τελευταία σακίδια, είναι πιο μπροστά από τον Ηλία. Ο Ηλίας δυσκολεύεται να κρατήσει τον ρυθμό που επιβάλλει ο Σάκης Κατσούλης. Μπορούσε να περάσει από το πλάι, ο Σάκης δεν χρειάζεται να περάσει κάτω από το εμπόδιο. Παρ' όλα αυτά φεύγει. Κατεβαίνει το σημάκι, πολύ πιο γρήγορος ο Κατσούλης φτάνει. Στο σεντούκι έρχεται και ο Ηλίας με ορμή. Για να βάλει τα δύο τελευταία σακίδια και να φύγει. Ξετυλίγει ο Κατσούλης. Όλα τα βλέμματα των κόκκινων πάνω στο παίκτη τους. Θέλει να τους φέρει άλλον ένα πόντο, να μην αφήσουν τους μπλε να φύγουν στο σκορ. Αυτό το 3-0 ήταν αρκετά απειλητικό. Κατάφεραν και το έκαναν 3-1 πριν με την Κατερίνα Δαλάκα. Ανοίγει ο Κατσούλης, πετάει μπαλάκια. Τώρα ο Σάκης είναι καλός στους τελικούς στόχους και λόγω ιδιότητας ως. Ο τερματοφύλακας το έχει καλά με τα χέρια, έχασε την πρώτη παλιά, αλλά οι υπόλοιπες είναι όλες επιτυχημένες. Πολύ καλή βολή στη γωνία από τον Κατσούλη. Με δύναμη καθαρίζει το τραπέζι του. Άλλο ένα μπαλάκι εκεί πίσω, μπαίνει και ο Γκότσης στο στόχο. Ιδανικές οι βολές του Κατσούλη θα έλεγα, αν εξαιρέσει την πρώτη η οποία πήγε άκλαυτη. Απαντάει ο Γκότσης αλλά με λίγο πιο αργό ρυθμό. Πρέπει να βιαστεί γιατί αν συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο ο Κατσούλης θα φτάσει πολύ κοντά στον πόντο. Έχει και ένα μικρό τζατζάρισμα εκεί. Διπλή βολή από τον Κατσούλη. Άλλη μια κορίνα. Άλλη τριπλή βολή εκεί, αλλά δεν φύγανε από το τραπέζι. Θα τον δυσκολεύσουν τώρα αυτά. Το καταλαβαίνει και προσπαθεί να κυλήσει τις κορίνες με τα χτυπήματά του για να τις διώξει από το τραπέζι. Έδιωξε τις δύο. Ο Ηλίας στο κενό. Άλλη μια στο κενό εκεί. Ακουμπάει μια κορίνα. Δεν θα πέσει. Κατσούλης είναι σε πολύ καλή κατάσταση από ό,τι βλέπω εδώ. Έχει τέσσερις κορίνες. Τρεις όρθιες, μια πεσμένη. Παναφέρει άλλη μια κορίνα. Έφυγε με λάθος τρόπο εκεί. Δεν πίστευε ότι μπορεί ρηγμένη να τη χτυπήσει έτσι όπως καθόταν. Τρεις κορίνες για το Σάκη. Έχει άλλα δύο μπαλάκια για να δούμε αν θα συνεχίσει με φτωχία. Όχι, έχασε δύο βολές. Ο Ηλίας θα διώξει άλλη μία. Πλησιάζει ο Γκότσης. Λήξει στα δύο τελευταίες βολές του Ηλία. Λίγο άτυχο σε αυτό το σημείο. Επιστρέφει ο Κατσούλης με αρκετά μπαλάκια στο χέρι. Μια ψυχραιμία η οποία δεν ταιριάζει με την αναμέτρηση που βλέπουμε. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι ο Κατσούλης. Το κάνει συχνά αυτό. Σημαδεύει τη διαγώνια, δεν του κάθεται. Τώρα θα διώξει άλλη μία. Συστάει η επόμενη βολή. Πλησιάζει ο Γκότσης σε πολύ καλό σημείο με μια τελευταία κόρνα. Τη διώχνει ο Ηλίας. Απίστευτο καμπάκ από τον παίκτη των μαχητών. Γράφει το 4-1. Έλα εδώ που πα, εδώ. Δεκτάρα μου! Ποιο δεν το έχει, ρε. Ποιο δεν το έχει, ρε. Ποιος δεν το έχει. Τι έκανε, ρε σκυλέ. Ένα, δύο, τρία. Δεκτάρα μου! Τι έκανες! Ηλία, θέλω και εγώ τέτοιο μπασκετικό. Έλα εδώ τον πάτο, σίγουρα. Ένα, δύο, τρία. Ελάτε, ελάτε. Ένα, δύο, τρία. Ηλία! Ένα, δύο, τρία. Μαχητές! Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος, πιστεύεις? Εγώ από κάτω. 4-1. Κάτω, 4-1.